Η πλάνη έχει αιτία την υπερηφάνεια. Άμα δεν έχουμε υπακοή, δεν έχουμε πνευματικό οδηγό να του κάνουμε υπακοή, σίγουρα θα πέσουμε σε πλάνη. Πώς φεύγει η υπερηφάνεια? Με την ταπείνωση, με την υπακοή, με το να ρωτάμε. Γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός. Αλλά πρέπει να προσέξουμε να έχουμε σωστό πνευματικό. Όχι ότι εγώ είμαι σωστός πνευματικός, δεν θέλω να πω αυτό. Κάποιοι το νομίζουν ότι αυτό εννοώ. Όχι. Ο σωστός είναι αυτός που ακολουθεί τους Άγιους Πατέρες. Εγώ αν δεν προσέξω μπορεί να ξεφύγω και να πλέω δικά μου πράγματα. Ο καθένας κρίνεται από το αν είναι επόμενος της Αγίας Πατράς ή αν ακολουθεί τους Άγιους Πατέρες. Τότε είναι σωστός πνευματικός. Τώρα θα μου πεις και πού ξέρω εγώ ποιος είναι. Αυτό πρέπει να το ξέρεις. Πρέπει να ξέρεις την Αγία Γραφή και τους Άγιους Πατέρες σε έναν βαθμό, τα βασικά τουλάχιστον. Δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος επίσκοπος και να σου λέει την ομοφιλοφιλία την έδωσε ο Θεός και να κάθεσαι και να χάσκεις και να λες μήπως έχει δίκιο, ο Θεός έδωσε την ομοφιλοφιλία. Αυτό δείχνει ότι δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ναι, υπάρχει επίσκοπος που είπε αυτά τα πράγματα και δεν του κάνανε τίποτε στη Σύνοδο. Ενώ θα έπρεπε να τον καλέσω στη Σύνοδο για απολογία. Και να λέει πού ξέρω εγώ, δηλαδή ποιος θα είμαι εγώ, λέει, που θα κρίνω το Θεό που έδωσε στους ανθρώπους αυτή την έλξη. Ο Θεός έδωσε την έλξη, καταλάβατε, την αμαρτία, δηλαδή την αμαρτωλή έλξη την έδωσε ο Θεός. Και καθόμαστε και τον ακούμε και δεν διαρριγνύουμε τα αιμάτια μας. Του βάζουν από κάτω και like και τι σπουδαίος είσαι και τι ωραία που τα λες και τι μοντέρνες ιδέες έχεις. Και έτσι πρέπει να εξυγχρονιστεί η Εκκλησία. Αφήνω που πολλά από αυτά είναι και μισθοδοτούμενα. Αλλά ξέρετε και αυτό, υπάρχουν σχολιογράφοι και επαγγελματίες που τους πληρώνουν και γράφουν τα σχόλια που θέλουν. Για να μην πέφτουμε στις παγίδες. Επομένως, για να φυλαχτούμε από την πλάνη, θα πρέπει να έχουμε ταπείνωση, να έχουμε υπακοή. Ο διάβολος επλανήθη διότι είχε υπερηφάνεια. Και όλοι που πλανώνται έχουν υπερηφάνεια, έχουν υπεποίθηση στον εαυτό τους, στην κρίση τους, στη λεγόμενη και νομιζόμενη σοφία τους. Από τις πλανεμένες που θα γλιτώσουμε πάλι με την ερώτηση στο πνευματικό μας, ο τάδε λέει αυτά τα πράγματα, είναι σωστά? Αφήνω που θα έπρεπε να έχουμε κι εμείς, ανάλογα βέβαια και με το χρόνο που είμαστε στην πνευματική ζωή, θα έπρεπε να έχουμε μια στοιχειώδη διάκριση, να καταλαβαίνουμε, να μην χρειάζεται να ρωτάμε. Λίγο ή πολύ φωνάζει το πράγμα, έτσι, όταν κάποιος είναι πλανεμένος. Και από το πώς μιλάει και από το αν αυτά που λέει είναι σύμφωνα με την Αγία Γραφή, με τους Άγιους Πατέρες. Αλλά επιτέλους δεν καταλαβαίνεις, ρώτα. Και τότε είσαι σε ασφάλεια. Υπάρχουν σήμερα κληρικοί που μπερδεύουν, ας πούμε, την ψυχολογία και τα διδάγματα της κοσμικής αυτής επιστήμης με το χριστιανισμό. Και ακούγονται πολύ ευχάριστα, γιατί ακριβώς τέρπουν έτσι τον άνθρωπο, τον εμπαθεί. Ένας κληρικός έγραφε ότι άμα βρεις, λέει, άνθρωπο που να σε αγαπάει, κράτα τον να μην σου φύγει, είναι εύρημα. Αυτό είπε ο Χριστός. Να βρεις έναν άνθρωπο να σε αγαπάει. Δεν λέει πουθενά τέτοιο πράγμα στο Ευαγγέλιο. Αλλά στον εμπαθή άνθρωπο, βέβαια, ακούγεται πολύ ωραίο αυτό. Γιατί αυτό θέλει η κοπέλα, ας πούμε, να βρει έναν άνθρωπο, την αγαπάει και νομίζω ότι θα γίνει ευτυχισμένη έτσι. Γι' αυτό και κάνει γάμο. Υπηρετεί δηλαδή τη φιλαυτία της. Και κάνει το γάμο και νιώθει απόλυτα δυστυχισμένη. Μετά από λίγο χωρίζει. Γιατί η χαρά δεν έρχεται από το να βρεις κάποιον να σε αγαπάει. Η χαρά έρχεται από το Άγιο Πνεύμα.
Όταν εσύ αγαπήσεις τον άλλον, τότε έρχεται η χαρά. Καταλάβατε. Βλέπετε την αντιστροφή, τη διαστροφή. Και αυτό τα γράφει κληρικός. Και έχει πολύ πέραση. Έχει χιλιάδες οπαδούς από πίσω του που τον ακολουθούν. Αν δεν έχεις λίγο εμπαθύνει στην πίστη, θα πλανηθείς και εσύ βέβαια μετά. Αλλά να κοίταξε τη ωραία που τα λέει αυτός. Βέβαια. Να ψάξω λοιπόν να βρω έναν άνθρωπο να με αγαπάει. Ακόμα δεν βρήκα. Είμαι δυστυχισμένος. Καταλάβατε πού πάει το πράγμα. Άρα είμαστε όλοι με κατάθλιψη. Δεν βρήκαμε ακόμα έναν άνθρωπο να μας αγαπήσει. Βλέπετε πώς μεταδίδει το πρόβλημα στους άλλους. Αντί να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε τα πάθη μας, την αμαρτία μας, που μας εμποδίζει να έχουμε την χαρά που είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος, το φορτώνουμε στους άλλους. Και λέμε, δεν βρέθηκε κανένας να με αγαπήσει. Κοίταξε όλοι πόσο εγωιστές είναι. Εμένα το τόσο σπουδαίο και καλό να μην με αγαπάνε. Και φτάνουν αυτοί μετά οι άνθρωποι να νομοποιήσουν και την ψυχανάλυση και την ψυχολογική υποστήριξη, να πας και στον ψυχολόγο, να πας και στον ψυχίατρο, μήπως και λυθεί το πρόβλημά σου. Λες και ο Χριστός δεν ξέρει να θεραπεύσει την ψυχή. Εδώ τι πνευματικός είσαι, τι γιατρός των ψυχών είσαι.